Η επόμενη κυρία, η Βάσια Μανίκα, είναι κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, είναι νευρογλωσσικού προγραμματισμού, προπονήτρια στα ελληνικά, διαφορετικά NLP coach. Δουλεύει τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομάδες που αναζητούν σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής, νέες υγιεινές συνήθειες και συμπεριφορές και αρμονικές σχέσεις με τον εσωτερικό τους κόσμο. Ευχαριστούμε, Βάσια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την μεγάλη μου τιμή να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Συνήθως είμαι σε κίνηση, οπότε νομίζω θα χρησιμοποιώ λίγο τα χέρια μου. Τέλειο. Έχω την αίσθηση ότι αυτά που θα ακούσετε σήμερα από μένα θα σας κάνουν να δείτε με ένα διαφορετικό μάτι τι σημαίνει να ισορροπώ ανάμεσα στους ρόλους που έχω ως γυναίκα, τουλάχιστον μέχρι να περάσουν αυτά τα 170 χρόνια να εξωθούμε. Οπότε μέχρι τότε ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Και γιατί το θέλουμε το ρόλο αυτό. Όταν λέμε ότι μια γυναίκα είναι ηγέτης, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχει πετύχει κάποια πράγματα που την βάζουν στο πάνθεο των ηγετών. Αυτό δεν εννοούμε. Αυτό εννοούμε. Όμως αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι σημαίνει επιτυχία. Τι είναι στην πραγματικότητα η επιτυχία. Και δεν είναι μια πορεία πραγμάτων τα οποία έγιναν, δεν ξέρω πώς, αλλά συμπτώσεις με φέρανε στην κορυφή και είμαι ηγέτρια. Όχι. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία σχεδιάστηκαν με συστηματικό τρόπο και υπήρχε μια στρατηγική από πίσω. Το θέμα είναι ότι οι περισσότερες από εμάς δεν είμαστε συνειδητές για το πώς έγινε αυτό. Αυτό λοιπόν που θέλουμε που θέλω να σας περάσω και με την παρουσίασή μου είναι ουσιαστικά ότι επιβάλλομαι στην τύχη μου αν θέλω καταρχήν να θεωρούμαι ηγέτης. Άρα πιάνω τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μου, μέσα μου, για να επιβληθώ σε αυτό που θέλω για να πετύχω το στόχο μου. Και εδώ βέβαια, σε αυτό το μονοπάτι, έχουμε ταυτόχρονα, έτσι αγκαζί, τον έχουμε παντρευτεί, ταυτόχρονα τον ισχυρότερο σύμμαχο και τον μεγαλύτερο εχθρό μας. Ποιος πιστεύετε ότι είναι αυτός? Όχι ο εαυτός, όταν μου το λένε, προσοχή, όχι ο εαυτός μας το σύνολο, το μυαλό. Επίσης θέλω να πω ότι έχουμε τρεις εγκεφάλους. Έναν εδώ, η καρδούλα μας και το έντερο. Νευρονικά δίκτυα ξεχωριστά. Πολυπλήρως ανεπτυγμένα. Αν αυτά δεν είναι ευθυγραμμισμένα, δεν γίνεται τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εμείς μιλάμε για τον κύριο εδώ στο ρετυρέ, όπως λέμε. Εδώ, πάνω-πάνω. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι, ξέρετε αυτό που λέμε για τη γυναικεία διαίσθηση? Ναι, δεν έρχεται από εδώ. Είναι κάτι που το νιώθω, δεν με βλέπετε, εδώ. Επειδή έχω ένα, κάτι δεν μου πάει καλά, κάτι λέμε χαμηλά, εδώ. Χαμηλά. Και πιο χαμηλά, δεν. Έχω και κάμερα, κατάλαβες. Όταν θα είμαστε πιο πριβέ θα σας πω και άλλα πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αν αυτό δεν μεταφραστεί σωστά, συνήθως μεταφράζεται σαν φόβος. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το τι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι πάει καλά ή δεν πάει. Όπως επίσης, με την ιδιότητά μου ως κλινικός διαιτολόγος θα σας πω ότι ακόμα και μέσα σε επιχειρήσεις που μπαίνω να κάνω παρέμβαση, σε C-level επίπεδο, δηλαδή σε top management team, το 99,9% αντρών γυναικών έχουν θέματα με το έντερο. Πρέπει να σας πω ότι εμείς οι διαιτολόγοι δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι ψυχολογικής αιτίας αυτό. Στρες και πολλά άλλα εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται να καταλάβουμε εδώ πέρα είναι αυτός ο διτός ρόλος και πολλές φορές το δίπολο. Δηλαδή από τη μία είναι, ναι, ο ισχυρότερος μου σύμμαχος, μπορώ να τα καταφέρω, θα τα κάνω όλα όπως θέλω να τα κάνω και θα γίνει και τελείωσε. Μέχρι το τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Όπως είπε πριν και συνάδελφος, δεν παίρνω ρίσκα. Αυτό είναι ένα γυναικείο χαρακτηριστικό, το οποίο όμως δεν μας αρέσει, σωστά. Απ' την άλλη δεν μας αρέσει να μας λένε ότι θέλουν να καθόμαστε σπίτι να πλένουμε πιάτα όταν οδηγούμε, λέω εγώ τώρα. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα αγκαλιάσουμε σαν γυναίκες. Μία από τις μεγάλες ικανότητες που έχουμε, ούτως ή άλλως, είναι το αγκάλιασμα. Η σύνδεση των όλων. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στο DNA μας.
Ό,τι πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου, να ξέρεις. Μας και πίεση για καλές. Αυτό. Α, ωραία. Και θέλω να μιλήσω λίγο για τον κύκλο μιας σκέψης, για να καταλάβουμε πότε είναι σύμμαχος και πότε είναι εχθρός. Για παράδειγμα, μπορεί να πω εγώ σήμερα, λοιπόν, πολύ ωραία αυτά που ακούμε εδώ και θέλω πάρα πολύ να ενταχθώ μέσα στην ομάδα και να παρουσιάσω και τις προτάσεις μου και να μπω μέσα στον κύκλο όλων αυτών. Αυτό μου προκαλεί ένα συνέστημα καταρχήν. Ενθουσιασμό, ένα κάτι μου πεταρίζει εδώ πέρα. Η συμπεριφορά λοιπόν που θα κάνω είναι, θα πιάσω τη Χριστίνα ή κάποιον όποιον ξέρω και θα πω πώς μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα ή θα αφήσω τα στοιχεία μου άμα είμαι λίγο πιο κλειστή, δεν θέλω να μιλήσω. Κάτι θα κάνω πάντως επειδή υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Αυτό μια χαρά μας βολεύει. Από την άλλη, μπορεί να έχω, για παράδειγμα, να είμαι σε ένα μετεχμιακό στάδιο στην επιχείρησή μου και να θέλω να κάνω το επόμενο βήμα και να το σκέφτομαι, να το κάνω, να μην το κάνω. Αυτό το ενδιάμεσο debate που συνήθως καταλήγει στο «δεν θα το κάνω», γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει αυτό να το κάνω, να μην το κάνω, αρχίζουν και φαίνονται τα όρια που βάζουμε εμείς εμάς. Όχι μόνο από τις εξωτερικές συνθήκες, αυτά που βάζουμε εμείς εμάς. Και έτσι, με το που ακουμπάμε αυτό το όριο, κάνουμε πίσω. Το ξέρετε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της ακροφοβίας. Που δεν είναι η ψοφοβία, είναι η ακροφοβία. Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτό πάσχουν, αλλά δεν το ξέρουν, το λένε η ψοφοβία. Ότι δεν είναι. Η ψοφοβία θα είχα και από εδώ. Από αυτό το σκαλοπατάκι. Η ακροφοβία είναι όταν φτάνω στην άκρη και βλέπω κάτω κενό. Το ίδιο παθαίνει και το μυαλό μας. Δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Αυτό εντωμεταξύ είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί του εγκεφάλου και για να μπορέσει να το αποτρέψει όλο αυτό, κάνει ένα σωρό σενάρια. Να καταλάβει ότι είμαστε φανταστικοί σκηνοθέτες, έτσι. Δεν μας πιάνει κανένα σκηνοθέτης επιστημονικής φαντασίας όταν κάνουμε σενάρια, φοβιστικά ειδικά. Εδώ λοιπόν που θέλω να μιλήσω, να φτάσω στο σημείο να πω το εξής. Έχουμε διαφορετικούς ρόλους και αυτό είναι το θέμα ουσιαστικά της ομιλίας μου. Και ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζεται είναι πώς θα τους διαχειριστώ αυτούς τους ρόλους. Βασικά, μερικούς μπορεί να μην τους θέλω κιόλας. Μπορεί να μου τους φορέσανε. Μπορεί να είμαι υποχρεωμένη. Μπορεί. Ένα σωρό μπορεί. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για αυτούς τους ρόλους, θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι. Και επίσης, ποιοι είναι ρόλοι ζωής, όπως για παράδειγμα είμαι μαμά, και ποιοι είναι ρόλοι προσωπικότητα, όπως είναι για παράδειγμα είμαι επιχειρηματίας. Μαμά θα είμαι πάντα. Σωστά, δεν αλλάζει αυτό. Ό,τι και να γίνει. Το χειρότερο σενάριο να παιχτεί δεν αλλάζει. Το είμαι επιχειρηματίας όμως μπορεί κάποια στιγμή να μην ισχύει. Μπορεί να τη δώσω την επιχείρηση, να την κλείσω. Δεν έγινε και τίποτα. Το πώς αντιμετωπίζω όμως τους ρόλους άνισα είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν αντιμετωπίζω το ρόλο του επιχειρηματία με την ίδια σημαντικότητα και σοβαρότητα με το ρόλο της μάνας, καταλαβαίνετε ότι σε οποιαδήποτε αποτυχία, μικρή ή μεγάλη, το παίρνω προσωπικά. Που το επιχείρημα δεν είναι καθόλου έτσι. Επομένως, λοιπόν, αυτό που θέλω να περάσω με αυτή τη διαφάνεια και θέλω να σας καλέσω να το σκεφτείτε για αρχή, είναι το εξής. Είμαστε καταρχήν υπέροχα πλάσματα οι γυναίκες. Έχουμε εξαιρετικές ικανότητες σύνθεσης. Αυτό λοιπόν που μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε είναι να ρέουμε από τον έναν ρόλο στον άλλον. Όταν είμαι σπίτι, αν φορέσω το καπέλο του μάνατζερ στο σπίτι, θα έχουμε στρατιωτικό νόμο. Το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Είναι δύσκολο να μην τον κουβαλήσω το ρόλο εντελώς, όμως χρειάζεται διαφορετική ποσόστοση. Άρα χρειάζεται να ξέρω ποιο ρόλο θα έχω, σε ποιο περιβάλλον, σε ποιο πλαίσιο. Όταν είμαι στο επαγγελματικό πλαίσιο, ο ρόλος του μάνατζερ έχει νόημα. Όταν είμαι στο οικογενειακό περιβάλλον, ένας άλλος ρόλος έχει νόημα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κατανοήσουμε τα ποσοστά κάθε φορά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν θα πάω στο γραφείο, για παράδειγμα, δεν θα σκέφτομαι το παιδί μου. Δεν γίνεται. Από την άλλη όμως, αν παραέλθει ο ρόλος της μάνας μέσα στη δουλειά και εγώ σαν μάνατζερ τους βλέπω όλους, αχ μωρέ να μην το στεναχωρήσω το παιδί. Και εντάξει, δεν πειράζει που δεν το έκανε σήμερα, θα το... Καταλαβαίνετε ότι μπερδεύονται τα πράγματα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τους ρόλους, πάλι υπάρχει στρατηγική. Αρχικά αναγνωρίζουμε, όπως καταλαβαίνετε. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι, ωραία,
για να μπορώ να έχω αυτό το όλον που λέω, ή την ευθυγράμμιση των εγκεφάλων, ή μπορώ να πω ένα σωρό επιστημονικά. Και δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πώς θα πετύχω το εσωτερικό μου κεντράρισμα. Γιατί αν είμαι κεντραρισμένη και το έχετε νιώσει σίγουρα στη ζωή σας, να είστε κάποιες στιγμές κεντραρισμένες απόλυτα σε εσάς και όλα να ρολάρουν. Και δεν ξέρεις τι γίνεται, ρολάρει όλο. Συμβαίνουν πράγματα, γνωρίζεις ανθρώπους, γίνονται τα projects, τίποτα, καμία τροχοπέδι μπροστά. Όταν όμως δεν γίνονται, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε ποιος φταίει. Εγώ και ο τρόπος που σκέφτομαι, οι άλλοι, το κράτος, η κοινωνία, το ποιος, ο πελάτης, αναλόγως τώρα και τι επιχείρηση έχουμε. Και επανέρχομαι στο γεγονός ότι κανένας δεν φταίει έξω από μένα. Όταν λέω στον εαυτό μου αυτό μπορώ να το κάνω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, φτάνω στα πολύ λεπτά σημεία των ορίων. Και εκεί αρχίζω, πώς είναι τα όρια στους χάρτες των χωρών, τι δείχνουν, τα σύνορα. Ακριβώς. Οπότε το σύνορο ανάμεσα στο μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα τάκ. Τίποτα, είναι πολύ λεπτό. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε στον εγκέφαλό μας, γιατί ποιος κάνει κουμάντο. Όχι ο εγκέφαλος, το όλον. Ξεκινώντας από την καρδιά, χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που το είπες αυτό με την καρδιά, για τα σεμινάρια συναισθηματικής νοημοσύνης. Εμείς οι γυναίκες είμαστε μάστερς σε αυτά. Απλά τα βάλανε σε διαδικασία. Ξέρουμε να το κάνουμε αυτό. Η ηγεσία της γυναίκας γίνεται από την καρδιά, έτσι κι αλλιώς. Όσο και να φαινόμαστε άγριες ή μην πω άλλες λέξεις που μας λένε κατά καιρούς, γίνεται από την καρδιά. Γι' αυτό και είναι, επιβάλλεται να υπάρχει, επιβάλλεται να υπάρχει γυναικείο στοιχείο μέσα σε διοικητικά συμβούλια που παίρνονται αποφάσεις. Σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο, τις φορές που έχουμε νιώσει όλες, τι γίνεται και γιατί δεν μπορώ, η ερώτηση είναι πώς θα ήταν αν μπορούσα καταρχήν. Να το φανταστώ, πώς θα ήταν αν μπορούσα. Ή ξέρω άλλους που το έχουν κάνει. Πώς θα ήταν αν μπορούσα κι εγώ. Και όταν βγω από όλο αυτό, γιατί στην πραγματικότητα στο μυαλό μου το κάνω, ό,τι θέλω φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι, θα μου εμποδίσει κανένας να φανταστώ ό,τι θέλω. Όχι. Το επόμενο ερώτημα είναι τι με εμποδίζει να το κάνω. Και έτσι αρχίζουν όλα και μπαίνουν σε μια πιο σωστή σειρά, αν θέλετε. Και όχι γίνονται τεράστια και αχανή και δεν υπάρχει όρκο και δεν ξέρω και όλα με φοβίζουν, δεν ξέρω τίποτα, οι συνθήκες. Ξέρετε, μιλάμε με τέτοιες γενικεύσεις που σε μερικά πλαίσια, αν είστε ας πούμε πολιτική, βολεύει αυτό. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε πράγματα για εμάς, όταν μιλάμε για εμάς, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Γιατί εμείς κάνουμε κουμάντο στον εγκέφαλο. Άρα χρειάζεται να ξέρω 2-3 πράγματα για μένα. Το νούμερο 1 που χρειάζεται να ξέρω είναι ποιοι είναι αυτοί οι ρόλοι που εγώ επιλέγω. Και να σας τους πω, δεν είναι οι ίδιοι για όλους μας. Είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Ο ρόλος, για παράδειγμα, της νοικοκυράς. Στη δική μου ζωή, σε αυτή την ηλικία που είμαι, που ακόμα ενδεχομένως δεν είμαι με 2-3 παιδιά τα οποία πρέπει να τα φροντίζω, είναι πολύ διαφορετικός από μια γυναίκα που έχει 2 παιδιά σε μια ηλικία που πηγαίνουν σχολείο και πρέπει να τα τρέχει και σε φροντιστήρια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αλλάζει πάρα πολύ αυτό το ποσοστό. Όπως επίσης αλλάζει, ξανααλλάζει όταν πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και φεύγουν από το σχολείο, από το σπίτι και λέμε, ωραία. Έχουμε και ενοχές που αισθανόμαστε και ωραία. Ναι, είναι και αυτά με τις ενοχές. Τώρα δεν είμαι καλή μάνα γιατί έλεγα επιτέλους έφυγε. Ναι, αυτά κάποια στιγμή όμως πρέπει να τα συζητήσουμε μεταξύ μας για να φεύγουν. Γιατί χάνουμε, γιατί όμως, γιατί τι δεν έχουμε αφήσει εδώ να εκφραστεί. Ο ρόλος της γυναίκας σε άλλα πλαίσια. Όταν γίνομαι μάνα, οι περισσότερες μαμάδες τον φοράνε το ρόλο τόσο πολύ που όλα γίνονται μαμά. Μαμαδίστικα τα κάνουμε όλα. Και άμα φύγει αυτό το αντικείμενο, πείτε το όπως θέλετε, τώρα το σπάω. Αν φύγει αυτό το αντικείμενο που με χαρακτηρίζει μαμά, δηλαδή φύγει από το σπίτι εννοώ, δεν λέω κάτι τραγικό, δεν ξέρω τι να με κάνω. Και κάνω εργασιοθεραπεία. Άρα λοιπόν, το τελευταίο που λέω, πώς μπορώ να ξεπεράσω αυτούς τους φόβους να πάρω τα ρίσκα, γιατί μπορούμε να πάρουμε ρίσκα, ειδικά
αν εμπιστευόμαστε τα ένστικτά μας και όλο εδώ πέρα το σύστημα, που πολύ ωραία το έδειξες. Ναι. Με ποιο. Ωραία. Πώς, δεν μιλάω για τις. Ναι. Να, θα μου δώσετε λίγο το χρόνο να ολοκληρώσω και να μου πείτε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ. Γι' αυτό λοιπόν φτάνω στο σημείο να λέω τώρα, τι χρειάζομαι να έχω ή να έχω απαντημένο, εν πάση περιπτώσει, για να μπορώ να αποφασίσω πώς θα διαχειριστώ αυτούς τους ρόλους. Καταρχήν θέλω 4 μαγικές ερωτήσεις να απαντήσω στον εαυτό μου. Πρώτον, για ποιο λόγο μπαίνω στη διαδικασία να παίξω τον ρόλο. Θέλω να κάνω εδώ μια διευκρίνηση. Όταν λέω παίζω το ρόλο, είναι ρόλοι τους οποίους τους έχουμε επιλέξει, για παράδειγμα, θα πω τη γυναική επιχειρηματικότητα, εντάξει. Μερικοί άνθρωποι θέλουν το επιχείρημα, αλλά δεν το θέλουν. Αυτό δεν επιβάλλεται σε κανέναν, σωστά. Άρα είναι ένας ρόλος τον οποίο τον επιλέγω σε αυτή τη φάση. Για ποιο λόγο όμως, όταν είμαστε πολλά χρόνια μέσα σε ένα πεδίο, το ξεχνάμε κιόλας. Και επίσης μεταλλάσσεται. Αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έφτασα. Τι απαιτείται από μένα να κάνω σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή, αυτά χρειάζεται να απαιτηθούν αναρόλο, αναταυτότητα, αναπεποίθηση, όπως λέγει η κυρία, και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί όλα αυτά στηρίζονται στην αρχική διαφάνεια που σας έδειξα για το πώς σκέφτομαι. Αυτό με το οποίο θα καθορίσω τελικά το πώς θα συμπεριφερθώ, έχει ξεκινήσει από το τι λέω εγώ στον εαυτό μου, αυτό το story που λέω εσωτερικά. Άρα λοιπόν, τι απαιτείται από μένα να κάνω σε αυτό το ρόλο. Και επίσης, πώς θα τον εφαρμόσω αυτό το ρόλο. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνω. Αυτό όσο περισσότερο και καλύτερα το γνωρίζω, τόσο πιο εύκολο είναι να μπορώ να διαχωρίσω και να ρέω ανάμεσα στους ρόλους. Το μεγαλύτερο βάσανο που αντιμετωπίζουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε λανθασμένα χαρακτηριστικά από ρόλο σε ρόλο. Το επαναλαμβάνω. Και το τελευταίο είναι, τι θα γινόταν αν τελικά εγώ έθετα τους κανόνες. Αν εγώ δεν ήμουν απλά ο ρόλος, ούτε ηθοποιός που παίζει το ρόλο, αν ήμουν ο σκηνοθέτης. Αν σκηνοθετούσα όλο το έργο. Και το ρόλο, και τον ηθοποιό, και το πλαίσιο, και όλο. Αναρωτιέμαι, αν αναζητούμε εσωτερικά πράγματα, όπως είναι η εσωτερική μας ηρεμία, σε εξωτερικούς παράγοντες. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο χρειάζεται να αναγνωρίσουμε. Αν θέλουμε να προσδιοριστούμε από κάτι που είναι έξω από μας, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα αισθανόμαστε συνέχεια ότι δεν είμαστε επαρκείς. Ότι κάτι ακόμα θέλουμε, κάτι ακόμα πρέπει να εμφανίσουμε, κάτι ακόμα πρέπει να μάθουμε, περισσότερα λεφτά πρέπει να βγάλουμε. Καταλαβαίνετε πώς πάει. Δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ. Αυτό όμως που χρειάζεται να κάνουμε είναι αυτό. Δηλαδή, αν θέλετε να βγάλετε μία από όλες τις διαφάνειες φωτογραφία, είναι αυτή. Αυτό που χρειάζεται για να μπορώ να έχω την εσωτερική μου ηρεμία και το κεντράρισμα, είναι να δω εμένα ποια είναι τα εσωτερικά μου κίνητρα. Ποιο είναι το κέντρο μου. Πώς με φροντίζω. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε να φροντίζουμε. Εδώ φροντίζουμε τους άλλους πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι βάζουμε πρώτα τους άλλους. Και μετά εμάς. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό για να το θυμάστε. Μάλιστα, έχω ένα λεπτό. 30. Στο αεροπλάνο, ποιος βάζει πρώτο στη μάσκα οξυγόνου. Ο γονιός ή το παιδί. Ο γονιός. Το λέω και να τριχιάζω. Αν θέλετε να κάνετε debate με τον εαυτό σας, να φροντίσω εμένα ή το παιδί, πρώτα εσάς και μετά το παιδί. Πρώτα εσάς μετά τη δουλειά. Πρώτα εσάς μετά το σύντροφο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται. Οπότε, αφού έχω ένα λεπτό, κρατάω. Το πέρασα το λεπτό. Είδες. Αυτό είναι. Οπότε, σας καλώ σε μια δράση. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που θα κάνετε εσείς σήμερα διαφορετικά από αυτό που κάνατε μέχρι τώρα. Για ένα, δεν μπορώ, δεν θέλω, κάτι θέλω, πώς θα το πετύχω, τι θα κάνω, κάτι να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.